Την πρώτη καλησπέρα τη μοιράζομαι με τον αγαπημένο μας Σπύρο Πετρουλάκη. Το νέο του βιβλίο με τίτλο «Κατά Ιωάννη» κυκλοφόρησε και είναι συναρπαστικό. Η διαφορετικότητα και οι κοινωνικές ανισότητες είναι δύο βασικές έννοιες που πραγματεύεται στην ιστορία του. Μια ιστορία που ξετυλίγεται στο σήμερα και στο χθες. Στα Χανιά των Αρχών του περασμένου αιώνα, τους Τουρκομαχαλάδες της Σμύρνης και κυρίως μέσα στις καρδιές των ηρώων του, που αναζητούν, ερωτεύονται και θυσιάζονται για όσα αγαπούν και πιστεύουν. Καλώς μου ήρθες. Καλώς ανταμώσαμε. Για άλλη μια φορά, στην ίδια τηλεοπτική σεζόν, ε. Ναι, δεν έχω χάσει το μέτρημα. Όχι, μια χαρά το θυμάμαι. Πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά. Πώς είναι ένας συγγραφέας που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και κάθε μέρα συναντάει και άλλο κοινό για να μιλήσουν για το βιβλίο του? Εντάξει, όνειρο πολλών ανθρώπων είναι το να ταξιδεύουν, να γνωρίσουν νέους ανθρώπους, να γνωρίζουν τους τόπους καλύτερα, ακόμα και αν έχουν ξαναπάει. Οπότε ζω και εγώ ένα από τα όνειρα που είχα από παιδί. Χαρά. Εκπλήρωση. Ναι, όλο αυτό. Πράγματι. Ό,τι κούραση μπορεί να έχει. Έχει. Γιατί αν είσαι σε κάθε μια μέρα σε μια διαφορετική πόλη, όλο αυτό θέλει σπαταλή ενέργεια. Σκεφτόμουν ότι θα έρθω στην Κρήτη, οπότε στα διαλύματα των παρουσιάσεων θα μπορώ να γράψω λίγο το καινούργιο μου βιβλίο. Κάτι, έτσι, μια λέξη να βάλω. Δεν έχω καταφέρει ακόμα. Δεν πειράζει. Θα εστιάσει αυτό που ζεις τώρα, που έζησες αυτή την προηγούμενη εβδομάδα που σαρώσατε όλη την Κρήτη επί της ουσίας. Το βιβλίο παρουσιάζεται και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, εννοείται. Και έχετε όλο το καλοκαίρι, θα είσαστε στον δρόμο. Για μία ακόμη φορά η Κρήτη στο background, στο σκηνικό, στο προσκήνιο. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Σε καλή πάντα, ε. Έτσι. Ήθελα να φέρω τον Ιωάννη στον τόπο που γεννήθηκε. Οπότε αισθάνομαι πάρα πολύ συγκινημένος, γιατί νιώθω σαν ένα πατέρα που παίρνει από το χέρι το κοπέλι του και το πάει και το δείχνει το σπίτι που μεγάλωσε, το σπίτι που γεννήθηκε ίσως και το ίδιο παιδί ή ο πατέρας. Είναι πολύ συγκινητική στιγμή για μένα. Ο Ιωάννης πώς δημιουργήθηκε μέσα στο μυαλό σου? Ο Ιωάννης υπήρχε μέσα μου, αλλά υπήρχε ως πραγματικός ήρωας, θα σου πω. Είχαμε επισκεφτεί πριν πολλά χρόνια, σαν παιδί, δηλαδή τους γονείς μου ήμουνα, την Τίνο. Και εκεί έμαθα την ιστορία του Γιαννούλη Χαλεπά, όπου η μάνα του τον κλείδωνε στα υπόγεια, η μάνα του τον έκλεισε σε ψυχιατρική κλινική, δεν τον άφηνε να σκαλίσει τα μάρμαρα που ήταν η τρέλα του, ήταν η αγάπη του, το ταλέντο του. Ναι, το ταλέντο του. Και σκέψω ότι τα μεγαλύτερα έργα του Χαλεπά έγιναν από τα 62 του χρόνια και μετά, αφού του πέθανε η μητέρα του. Απελευθερώθηκε. Όλο αυτό λοιπόν, εμένα σαν παιδί, με καταδυνάστευε μέσα μου. Έλεγα γιατί, μα γιατί να υπάρχουν τέτοιες μανάδες. Και σκεφτόμουν τη δική μου μάνα. Πόσο γλυκιά ήταν, πόσο τρυφερή ήταν, πόσο ζεστή μαζί μου. Ακόμα και στις καταλιές μου, προσπαθούσε να μου διδάξει παρά να με τιμωρήσει. Δυστυχώς υπάρχουν όμως αυτές οι μανάδες. Μην πιάσουμε Σπύρο, αυτό το βλέπουμε, θέμα. Ναι, το βλέπουμε γιατί, πολύ. Ναι. Εύστοχα να αποτυπώνεται αυτό και στη σημερινή πραγματικότητα, ναι, με το περιστατικό στην Πάτρα και βάζουμε τελεία εδώ. Ναι. Αλλά υπάρχουν αυτές όλες οι προσωπικότητες που βλέπουμε και σε αυτό το βιβλίο, στο Κατά Ιωάννη. Δεν είναι προσωπικότητες, δεν είναι περσόνες βγαλμένες από τη φαντασία απλά ενός συγγραφέα. Ακριβώς. Είναι άνθρωποι που συναντάμε γύρω μας και δίπλα μας. Ναι. Αυτό αναρωτιόμουν, υπάρχουν τέτοιες γυναίκες και όμως υπάρχουν, το αποδεικνύει η καθημερινότητα. Και κατά κάποιο τρόπο ήθελα να το ξορκίσω, ναι, αυτό, να βγει από μέσα μου. Προηγήθηκε, η συγγραφή του βιβλίου είναι αρκετό καιρό πίσω. Ναι, σωστά. Είναι τουλάχιστον ένας χρόνος πίσω, Σπύρο, πόσο είναι παραπάνω. Είναι 1,5 χρόνος περίπου. Οπότε αυτό αποδεικνύει και τη διαχρονικότητα ενός τέτοιου φαινομένου. Ναι, και έτσι. Σαν να γίνεσαι. Δεν ξέρω, όταν άρχισες να βλέπεις αυτά τα περιστατικά, δεν μπορώ να με το ρωτήσω. Δεν αισθάνθηκες και λίγο σαν προφήτης του κακού, ας πούμε? Δυστυχώς. Όπως οι αναφορές και στον πόλεμο, που έχουμε πόλεμο αυτές τις μέρες, ας πούμε. Υπάρχει ένας πόλεμος στην Ευρώπη. Υπάρχει ένας λαός ο οποίος ταλαιπωριέται. Και οι δύο λαοί, δηλαδή και οι στρατιώτες, ας πούμε, ακόμα και της Ρωσίας, οι μανάδες, οι αδελφές, οι άνθρωποι αυτοί που πηγαίνουν στον πόλεμο, ας πούμε. Λοιπόν. Και θίγω πράγματα μέσα, γιατί το βιβλίο περνάει μέσα από έναν πόλεμο που έχει ξεκινήσει ήδη και βλέπουμε έναν ήρωα που γυρίζει από έναν πόλεμο, πόσο διαφορετικός είναι. Και μιλάω για τον αδελφό του Ιωάννη. Και έχει τόσες πολλές αναφορές στο σήμερα, γιατί ακριβώς είναι διαχρονικά ζητήματα και αυτό της
των θυμάτων του πολέμου και της προσφυγιάς και του ξεριζωμού, γιατί οι αναφορές ιστορικά και χρονικά είναι στις αρχές του περασμένου αιώνα, τότε που είχαμε την ανταλλαγή των πληθυσμών, πώς βίωσαν οι Έλληνες στη Μικρά Ασία τον πόλεμο και όλο αυτό τον ξεριζωμό και από την πλευρά των τουρκοκριτικών και των Ελλήνων που έφυγαν από ακριβώς, τα παράλια. Ακριβώς, ζούσαν στις ίδιες καταστάσεις. Ήρθαν εδώ σαν ξένοι, τουρκόσποροι οι πρόσφυγες. Και εκεί οι κριτικοί, οι μουσουλμάνοι κριτικοί, πήγαν ως ξένοι, ξενομπάτες πάλι. Δηλαδή, είχαν τα ίδια πράγματα, αντιμετώπισαν τις ίδιες καταστάσεις, τον ίδιο διωγμό και οι δύο πλευρές. Και αυτό είναι ένα συγκλονιστικό στοιχείο που εγώ ήθελα να το θίξω μέσα από τους ήρωές μου, χωρίς να, βέβαια, να απλώσω την ιστορία γύρω από αυτό, αλλά να δώσω το στίγμα, έτσι ώστε όσοι δεν ξέρουν, μέσα από το βιβλίο αυτό να μάθουν κάτι, να τους μείνει κάτι. Να αντιληφθούν κάτι. Διαπιστώνω ότι για μία ακόμη φορά βλέπουμε αυτή τον αέναο κύκλο, την αέναη επανάληψη του κύκλου, των κύκλων στην ιστορία μέσα και έννοιες που μας απασχολούσαν πριν από ένα αιώνα και περισσότερο, συνεχίζουν να μας απασχολούν. Δηλαδή την ανθρωπότητα την ταλανίζουν τα ίδια προβλήματα. Δυστυχώς. Ακολουθούμε μια πορεία η οποία είναι αυτή, ατέρμονη. Ένας κύκλος συνεχόμενος. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο εμένα με ακούμπησε πάρα πολύ και αν με ρωτήσει κάποιος τι λέει το βιβλίο του Σπύρου, είναι αυτό της διαφορετικότητας. Η διαφορετικότητα και η απομόνωση, η κοινωνική, η οικογενειακή απομόνωση που βιώνουν οι άνθρωποι οι διαφορετικοί. Για τους δικούς τους λόγους. Ναι. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που γεννήθηκε λειψός, όπως τον έλεγαν εκείνη την εποχή. Παράουρος. Τώρα έχουμε πιο εύσχυμους τρόπους να μιλήσουμε για την αναπηρία, αλλά στην ουσία της πώς την αντιμετωπίζουμε σήμερα, Σπύρο. Πιστεύω ότι λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, η κοινωνία δεν είναι έτοιμη να δεχτεί έναν άνθρωπο ανάπηρο, έναν αμαία, κάποιον που είναι τυφλός, κάποιον που δεν έχει ένα χέρι. Δεν είναι έτοιμη να το δεχτεί εύκολα αυτό, ακόμα. Φαντάσου πόσο πριν 100 χρόνια που γεννήθηκε αυτό το παιδί, το οποίο, όπως λέω χαρακτηριστικά, ήταν καταραμένο από τους ανθρώπους, αλλά ευλογημένο από τον Θεό. Και όταν τα βάζει ο Ιωάννης με τον Θεό και βγάζει την αγανάκτησή του, στην πραγματικότητα τα βάζει μαζί μου. Γιατί εγώ τον έφτιαξα έτσι και τον έφτιαξα για συγκεκριμένους λόγους έτσι. Εσύ πόσο ζορίστηκες όταν έγραφες τις στιγμές του Ιωάννη? Ζορίστηκα πάρα πολύ που δεν το περίμενα. Δεν με έχει επηρεάσει ποτέ άλλο βιβλίο μου τόσο πολύ. Ναι. Θέλω να σου πω ότι όταν το διάβασα για τελευταία φορά, πριν το παραδώσω στον εκδοτικό, όχι, το είχα παραδώσει στον εκδοτικό οίκο, το είχαν διαβάσει, το είχε μελετήσει και η επιμελήτρια. Όταν το πήρα μετά την επιμελήτρια να δω το βιβλίο μου, τι γίνεται, πώς έχουν αλλάξει κάποιες λέξεις, αν έχω βάλει σωστές ημερομηνίες, όταν το διάβασα λοιπόν την τελευταία φορά, ξέσπασα σε λυγμούς. Δεν άντεξα. Δεν το έχω ξαναπάθει ποτέ. Είχα σταθεί στον τοίχο και έκλαιγα με λυγμούς για τον Ιωάννη. Σε πιστεύω, γιατί ήταν πολύ έντονο και το συνέστημα το δικό μου. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες σκηνές, γιατί θα χαθεί και λίγο η μαγεία για εσάς που θα πάρετε το βιβλίο του Σπύρου στα χέρια σας. Αλλά όντως ήταν στιγμές που ένιωθα να βρίσκομαι δίπλα του, που ένιωθα την οσμή του αίματος, την αίσθηση του πόνου, το σφίξιμο στο σώμα και προσπαθούσα λίγο να μπω στη θέση σου. Πώς είναι ουσιαστικά να υπερβαίνεις τα δικά σου τα όρια. Φεύγεις από σένα, γιατί φαντάζομαι δεν έχεις αντίστοιχα βιώματα, Σπύρο. Ναι. Είναι σαν ένας καλλιτέχνης του πυλού να φτιάχνει ένα άγαλμα και όταν το ολοκληρώσει να του δώσει μία και να το διαλύσει. Κάπως έτσι αισθανόμουν. Δεν θέλω να το αναπτύξω παραπάνω, γιατί αυτό που λες θα χάσει τη μαγεία. Ό,τι και να πεις για αυτό το βιβλίο θα μαρτυρήσεις πράγματα. Για μένα ο Ιωάννης ήταν ένας ολοκληρωμένος ήρωας, ένας άρτιος σε όλα του, ένας άρτιος άνθρωπος σε όλα του. Ωστόσο, οι καταστάσεις και η πίεση που δεχόταν από τον εξωτερικό κύκλο, από την κοινωνία, από την οικογένειά του, από τους καλόγερους, τον φτάσανε σε σημεία τα οποία... Τρέλασε. Και κάνω συνεχώς αντιστοιχίσεις με το σήμερα και πώς είναι η ζωή μας, που μπορεί να μην φτάνουμε σε τέτοια ακραία σημεία,
στη συμπεριφορά μας, αλλά πόσο διαφορετική είναι η εικόνα που έχουν οι άλλοι για μας και θέλουν να ακολουθήσουμε αυτό το πρότυπο και πόσο αυτό εμάς μας ζορίζει, μας αρρωσταίνει, μας καταπιέζει. Η ιστορία λίγο της ζωής μας δεν είναι αυτό? Λίγο πολύ ναι, γιατί γενικά στα βιβλία μου η ιστορία της ζωής μας περιγράφω. Την ιστορία της καθημερινότητάς μας, τα αληθινά βλέμματα, τα ψεύτικα βλέμματα, τις τρικλοποδιές μας, τις χαρές μας, τις αγωνίες μας, όλα αυτά που ζούμε. Είτε μόνοι μας, είτε με τα παιδιά μας, με την οικογένειά μας, με τους συντρόφους μας. Όλα αυτά. Αυτή είναι η αλήθεια των βιβλίων. Ενώ αυτό το βιβλίο είναι 100% μυθοπλασία, είναι 100% αληθινό. Τελικά. Ναι. Στην ουσία του. Έτσι. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος ξέρει, οπότε θα έρθει ο Σπύρος, θα κάνουμε συνάντηση με τον Σπύρο. Α, ο Σπύρος που έχει γράψει το Σασμό. Δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τη σχέση σου με το Σασμό. Ναι. Εσύ ήδη είσαι ένα βιβλίο μπροστά, το οποίο παρουσιάζει. Τρία βιβλία μπροστά. Και ήδη αυτό, το ένα που έχουμε εμείς στα χέρια μας, ναι, και ήδη έχει φύγει. Δηλαδή πια ο Ιωάννης έχει φύγει από τα χέρια σου. Ναι. Γεια σας. Ξέρεις, κάνει μετά τον δική Σασμό πορεία. Έγινε νύχτα της αλήθειας. Μπράβο. Έγινε το Ναυάγιο. Το Ναυάγιο. Ακολούθησε και ο Ιωάννης και τώρα γράφω. Και πάει στο τέταρτο μετά, ξέρω. Ναι, 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 ναι. Απλά ξέρεις, ο κόσμος και λόγω της σειράς είναι ναι, ακόμα λίγο εκεί. Για σένα πώς είναι να ζεις αυτή την παράλληλη πραγματικότητα? Τώρα ετοιμάζεις ένα άλλο βιβλίο, το ναι, οποίο δουλεύεται μέσα στο μυαλό σου και περνάει και στο χαρτί τώρα. Ναι, ακριβώς. Πώς συγκεντρώνεσαι εκεί? Προσπαθώ να βρίσκω, ξέρεις, στοιχεία και σημεία που θα μου δώσουν μια ισορροπία για να μην παλατζάρω πολύ και πέσω. Ναι. Εντάξει, είναι η καθημερινότητά μου, είναι η ζωή μου στο σπίτι μου, η ηρεμία που έχουμε με την οικογένειά μου. Και όλα αυτά, ξέρεις, σε θρέφουν, σου δίνουν δύναμη, σου δίνουν τη διέξοδο και τον δρόμο. Δηλαδή, ανοίγουν τους δρόμους, μπορείς να τους βαδίσεις. Είναι μοναχικός ο δρόμος της συγγραφής. Βέβαια, εγώ το μοιράζομαι εδώ με τη Μέμη. Και όχι μόνο. Όσο. Την προηγούμενη φορά είχαμε πει ότι θα κάνουμε μαζί με τη Μέμη συνέντευξη. Πώς την πάτησε έτσι και δεν το θυμήθηκα? Και όσο και αν το προσπαθούσες, δεν νομίζω ότι θα την έπιθες να κάτσει εδώ. Καλά, κάτι θα κάνω. Μελλοντικά. Είναι και πολύ γραφότατος, οπότε ευκαιρίες θα έχουμε εμείς, Μέμη. Το μοιράσεις και όχι μόνο με τη Μέμη. Η κοινότητα του κόσμου που είναι γύρω σου, παρακολουθώντας τα social, ας πούμε, βλέπω ότι ο κόσμος είναι βήμα δίπλα σου. Αυτό που λαμβάνουμε είναι μια αληθινή, ζεστή αγκαλιά. Όχι μόνο από φίλους που τους γνωρίζουμε και τους ξέρουμε και τους έχουμε μάθει στην πορεία ή μας ακολουθούσαν από πάντα στη ζωή μας, αλλά και από ανθρώπους που με έχουν μάθει μέσα από τα βιβλία. Έτσι. Πηγαίνουμε σε παρουσιάσεις και έρχονται άνθρωποι και σε αγκαλιάζουν τόσο αληθινά. Σου μιλάνε και βουρκώνουν. Δηλαδή, είναι πράγματα και καταστάσεις που δεν μπορούμε να τις ζούμε συνέχεια στη ζωή μας. Εγώ το απολαμβάνω αυτό. Το απολαμβάνω, γεμίζει η ψυχή μου και πιστεύω ότι δίνω κι εγώ. Γιατί αν έρθει ένας άνθρωπος με ειλικρίνεια, πρέπει, οφείλεις και εσύ να είσαι ειλικρινής απέναντί του. Τι είναι αυτό που θεωρείς που κερδίζουν, που απολαμβάνουν σε αυτή τη σχέση μαζί σου, με τα βιβλία σου, γιατί ουσιαστικά μέσα από τα βιβλία έχουν αυτή τη σχέση μαζί σου, ο κόσμος που δεν σε ξέρει. Τι είναι αυτό που τους κάνει και βουρκώνουν όταν σε βλέπουν? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Συνδέονται με κάποιο τρόπο με τους χαρακτήρες, ας πούμε? Τι σου έχουν εξομολογηθεί, βρε παιδί μου? Κοίταξε, πολλές φορές είναι αυτό, αλλά προφανώς γίνεται με όλους τους συγγραφείς αυτό. Λένε ότι αυτή την ιστορία είναι σαν να την έχω ζήσει εγώ. Ναι. Αυτός ο ήρωας είναι σαν να είμαι εγώ. Mm. Και ίσως αυτό να τους προκαλεί. Η αληθοφάνεια της ιστορίας. Ξέρεις εσύ, έχεις διαβάσει βιβλία μου και ξέρεις ότι δεν έχω ήρωες, σούπερ ήρωες, οι οποίοι ξεπερνούν τα πάντα. Ούτε είναι οι κούκλοι, ούτε είναι οι όμορφες γυναίκες οι οποίες θα είναι οι εντυπωσιακές. Βλέπεις, ο ήρωάς μου είναι με ένα χέρι. Mm. Αυτό, και εδώ θα έρθω. Με ρωτήσαν κάποια στιγμή ότι θα ήθελες να γίνει, σκεφτόσουν, είχες το πίσω μέρος του μυαλού σου. Όταν έγραφες τον Ιωάννη ότι θα γίνει τηλεοπτική σειρά και αυτό, λέω, αν το είχα αυτό, δεν θα έφτιαχνα ένα ήρωα σαν τον Ιωάννη. Αλλά έναν ήρωα με δύο χέρια. Γιατί? Γιατί δεν θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει κανένας ηθοποιός. Οπότε, αν θα σκεφτόμουν εκ του πονηρού γράφοντας το βιβλίο αυτό, θα έκανα έναν ήρωα πιο βατό. Φαντάζομαι ότι τα βιβλία που γράφεις από την σειρά και μετά δεν τα γράφεις με γνώμονα να γίνουν και αυτά μια τηλεοπτική σε σειρά. Σε καμία περίπτωση. Εσύ έχεις κρατήσει τη δική σου την πορεία. Σε καμία περίπτωση. Εγώ είμαι συγγραφέας. Γράφω τα βιβλία μου.
Είμαι συγγραφέας. Mm. Αγαπώ πάρα πολύ αυτό το κοινό που το έχω. Πώς να σου πω. Όχι εγώ, που με έχει πλησιάσει και έχει αγαπήσει τα βιβλία μου, τα έχει κάνει παιδιά του, τα διαβάζει και δύο και τρεις φορές. Και αυτό με τρελαίνει. Λέω πώς διαβάζω ένα βιβλίο τρεις φορές. Και με κάνει και αναρωτιέμαι. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω εύκολα. Μόνο το καζατζάκι το έκανα, γιατί όταν το διάβασα πιτσιρικάς δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Ναι. Οπότε αλλάζει και το νόημα κάθε φορά, αναλόγως στη φάση στην οποία βρίσκεσαι. Ναι. Και το ενδιαφέρον με τα βιβλία σου είναι ότι δεν είναι εύκολα. Οι ιστορίες τους δεν είναι οι χαρούμενες, το happy end, το αναζητώ να βρω την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων. Είναι πολύ προσγειωμένα. Ναι. Ξέρεις τι έχουν όμως. Είναι δύσκολα. Έχουν λύτρωση. Mm. Που είναι στη φυσιολογική όμως δόση, αυτή που έχουμε και στη ζωή μας. Ναι. Και αυτό το χρειάζεται νομίζω ο αναγνώστης. Τη χρειάζεται τη λύτρωση. Μπορεί να ταλαιπωρήσει ένα ήρωα, μπορεί να πεθάνει κιόλας ένας αγαπημένος ήρωας. Το έχουμε δει και με το σασμό αυτό. Δεν δίστασα, ας πούμε, να τους ξεπαστρέψω όλους. Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν έχεις αφήσει και κανέναν. Λοιπόν, οπότε. Έτσι γράφω. Δεν. Εκεί δεν έχουμε να πούμε τίποτα στον συγγραφέα. Είναι η ποιητική αδεία, συγγραφική αδεία. Ναι, δεν έχει κανόνες αυτό. Και αυτό είναι και η μαγεία όταν παίρνεις ένα βιβλίο. Να μην ξέρεις από την πρώτη σελίδα που ξεκινάς να διαβάζεις ότι νομοτελειακά θα καταλήξει έτσι στην τελευταία. Και η ζωή μας δεν είναι έτσι, Σπύρο. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι αληθινά, είναι οι αλήθειες μου. Δηλαδή δεν μπορώ να γράψω κάτι άλλο. Όσες φορές έχω σκεφτεί να κάνω εκείνο που θα γίνει έτσι και αυτό, δεν μπορεί να μου βγει. Πάει μόνο του, δηλαδή. Πάει μόνο του. Βέβαια, αυτό το πάει μόνο του έχει προκληθεί μετά από πολλή κουβέντα που έχουμε κάνει, πολλή σκέψη, εσωτερικό ψάξιμο και αυτό, και πάρα πολύ μεγάλη μελέτη των καταστάσεων που μπορεί να συμβούν. Δηλαδή, πώς ήταν ο καιρός τότε, πώς ένας συντηρητής έργων τέχνης αφαιρεί το πάνω μέρος της εικόνας χωρίς να το καταστρέψει. Πρέπει όλα αυτά εγώ να τα ξέρω πριν ξεκινήσω να γράφω. Μην γράφω αρλούμπες. Έχω γράψει και αρλούμπες. Τις έχω αλλάξει. Εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα, ας πούμε, και αυτό. Είναι κομμάτι εξελικτικό. Ναι. Βάζεις όλα τα υλικά και μετά θα πάρει και αυτό το σχήμα του στην πορεία, τέλος πάντων. Ναι. Μπαίνει η μαγιά. Και από εκεί και πέρα αναπτύσσεται όλο αυτό, όπως είναι να πάρει τα χαρακτηριστικά του. Αυτό δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω πραγματικά πώς γίνεται στο μυαλό ενός συγγραφέα, γιατί είμαι ένας άνθρωπος. Θα σου πω. Που ξέρεις, θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα. Μας φαίνεται λίγο περίεργο, μεταφυσικό αυτό που περιγράφεις. Κάθε φορά που ξεκινάω να γράψω ένα νέο βιβλίο, νιώθω και εγώ έτσι. Ακριβώς όπως. Πώς θα το κάνω αυτό το βιβλίο, αυτή την ιστορία που έχω. Πώς θα τη βγάλω στο χαρτί, πώς θα γίνει 500 σελίδες. Και όμως προσπαθώ ούτε μία σελίδα, ούτε μία αράδα, ούτε μία γραμμούλα, μία λέξη να μην είναι άχρηστη, να μην είναι περιττή. Σε όλα μου τα βιβλία προσπαθώ να κάνω αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν το καταφέρνω, αλλά τουλάχιστον εμένα με ικανοποιεί. Όταν το διαβάζω, και το διαβάζω πολλές φορές το βιβλίο κατόπιν αφού το έχω γράψει, πετάω ό,τι είναι, ό,τι δεν χρειάζεται. Και προσθέτω αν χρειαστεί αυτό που πρέπει. Οπότε μένω ικανοποιημένος. Αν είμαι ικανοποιημένος, θα το δώσω στον εκδοτικό. Αν δεν. Αυτό θα το παιδέψω. Θα το ξαναπαιδέψω. Ναι. Βλέποντας το κατά Ιωάννη στο κομωδίνο, στο τραπεζάκι, στη βιβλιοθήκη, περνώντας και βλέποντας το, πώς νιώθεις, ποιο είναι το συνέστημα που σου έχει αφήσει. Κοίταξε, καταρχήν με μαγεύει η εικόνα που έχει επιλεγεί από τον εκδοτικό οίκο, η εικόνα της Περιχάν με την Μαργαρίτα, όπου παίζουν ρόλο, θα το δει ο αναγνώστης μέσα στο βιβλίο αυτό, με μαγεύει. Έχουν κάνει μια πολύ ωραία προσεκμένη έκδοση. Και πάντα στέκεται λίγο το βλέμμα, σφίγγεται η καρδιά μου, γιατί έχω αφήσει αυτό το παιδί, το οποίο το έχω αγαπήσει. Είναι στο σπίτι μου, είναι κάπου, πιάνει ένα χώρο εκεί μέσα, όπως όλοι οι ήρωες. Εμείς όταν ξεκλειδώνουμε την πόρτα, μπαίνουμε μέσα στο σπίτι και είναι ο Αστέρης, ο Μανούσος, η Γερότσα Μαρκέλα. Ναι, δηλαδή είναι εκεί όλα, είναι Φελίτσα, παίζει, ζωγραφίζουν, δηλαδή. Γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι εκεί. Και όπως είναι όλα τα άλλα, είναι και ο Ιωάννης. Αλλά τώρα που είναι καινούργιο τώρα όλο αυτό, μας κάνει να τον τατεύουμε λίγο παραπάνω. Λογικό.
Θα ρωτήσω, όπως ρωτάω κάθε φορά. Γράφεις το επόμενο βιβλίο. Ναι. Κεντρική ιδέα. Ένα τεράστιο δίλημα που όμοιό του πολύ δύσκολα κάποιος άνθρωπος θα έχει στη ζωή του. Τι θέλει να πει ο συγγραφέας. Είναι... Δεν μπορείς να πεις παραπάνω, δεν θα το πω. Καταλαβαίνω. Ναι, γιατί θα είναι η έκπληξη του βιβλίου αυτή, το δίλημα. Και μια κληρονομιά η οποία είναι πάρα πολύ βαριά. Κληρονομιά, όχι κληρονομιά, να σπίτι να υπόπεδε αυτό. Ναι. Αυτό, μια άλλη κληρονομιά. Κάτι που κουβαλάει κάποιος. Κάτι που κουβαλάει και κάποιος. Πρέπει να αποφασίσεις την πορεία της ζωής. Καλά, θα μου πει η Μέμη μετά. Σπύρο, πολύ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ να είσαι πολύ. Καλά. Καλή διαδρομή σε όλη την Ελλάδα. Το καλοκαίρι πολύ. Θα είναι συγγραφικό, θα είναι με παρουσιάσεις, θα είναι. Έχουμε πολύ δρόμο, μπροστά ναι. Σας. Ναι. Εύχομαι να το απολαμβάνεις αυτό και την επαφή με τον κόσμο. Θα πάρω τις ευχές σου μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ. Απλόχερα στις δίνω. Να είσαι καλά, Σπύρο μου. Να είσαι καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.